Διεκδικώντας το αυτονόητο, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δουλεύω σε αυτό το σχολείο 27 χρόνια. Ντρέπομαι να πω συναδέλφους από άλλα μέρη της Ελλάδος ότι είμαστε ακόμα άστεγοι. Γιατί κυριολεκτικά είμαστε άστεγοι. Μιλάμε, μας πήγαν σε ένα σχολείο που είναι πάρα πολύ στενό, που δεν έχει καν χώρους εκδηλώσεων. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή το μοναδικό μουσικό σχολείο στην Ελλάδα που δεν έχει χώρους εκδηλώσεων. Και το κορυφαίο, το αποκορύφωμα, πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια μας. Καλά που δεν θυμίσαμε θύματα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με αυτές τις συνθήκες. Είναι απαράδεκτο και δεν ασχολείται κανείς σοβαρά. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς επίσημα το τι πρόκειται να κάνουμε το Κυριακό. Εγώ λυπάμαι πολύ, κοντεύω, δηλαδή 27 χρόνια στο σχολείο, θα πάρω σύνταξη λίγο και ακόμα θα μιλάμε για το Κυριακό. Και στο προηγούμενο σχολείο που πήγαμε, γιατί έχουμε μετακομίσει δύο φορές, πάλι πέφτουν τα ταβάνια στο 5ο γυμνάσιο και συνεχίζουν και πέφτουν και σε αυτό. Και έχουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο. Εγώ απλά ντρέπομαι που δουλεύω σε αυτό το σχολείο. Θα πάμε πορεία με όσα παιδιά ήρθαν, γιατί καταλαβαίνετε είναι από τα χωριά τα παιδιά. Το μισό σχολείο είναι από τα χωριά και γι' αυτό δεν είναι πολλά παιδιά. Θα πάμε στο Δημαρχείο να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Δήμαρχος ή ο υπεύθυνος. Και έχουμε μια πορεία βασικά, αυτή που το φτιάξαν, αν είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Ποιος είναι υπεύθυνος, αν χτυπούσαν τα παιδιά μας. Έχω και γιο μου στο σχολείο, αλλά και να μην τον είχα, έχουμε άλλα 120 παιδιά. Είναι ντροπή. Δεν μπορείς να πει ποιο έρευμα, δεν μπορείς να θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος. Θέλω να πω πώς θέλει το 15 μελές η μαθήτρια αυτή που είναι. 15 μελές, παιδιά! Κύριε, σε είδε και όχι μας μόνο για να μου πεις δεν κύριε. Νικόλα, θες να φύγεις. Ισμένη, είσαι και από το Λύκειο. Θα πει κι άλλοι, θα πει ο πρόεδρος. Και ο παλιός διευθυντής του σχολείου εδώ. Θα μας κάνετε μια δήλωση, μια που στηρίζετε τον αγώνα πάντα για το στεγαστικό των παιδιών του μουσικού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή με αυτή την κατάσταση. Αν δεν εσχύνονται, τι να πει κανείς. Εμείς τα λέγαμε χρόνια ότι αυτό το κτίριο δεν είναι κτίριο. Κάποτε είναι κοιτώνες, δεν είναι σχολείο, αλλά στην κατάσταση που είναι, πάλι καλή είναι η σοβαρή στα στεγνά. Διότι έχει και άλλα πράγματα πολλά τα οποία θα φανούν εκεί. Είχαν πει κάποια στιγμή ότι θα πάνε στο παλιό καταβλισμό της Μόριας. Θα γίνει καινούριο κτίριο εκεί. Αυτά είναι όνειρα αναθερινής οικιός. Τα ξέρω από πολύ καλές πηγές. Δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο της Μόριας, τον κύριο Γιάννη. Τότε για να ξεμπλέξει αυτός ο χώρος από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνειας και στο Παιδείας είναι ένας λαβύρινθος, από όσο μπορώ να ξέρω. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, να πάρουμε το παρελθόν. Το πρώτο πρόσωπο ασφαλώς. Δύο αίθουσες από τον ΟΑΕΔ, από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα δοθεί ολόκληρος καταπλησμός εκεί για ασφαλεία, μου φαίνεται, μάλλον προεκλογικές υποσχέσεις, πυροτεχνήματα, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάντως το μουσικό σχολείο στην Καλονή προχωράει κανονικά. Αυτό δεν προχωράει το δικό μας. Πιστεύετε ότι έχει... Το μουσικό σχολείο της Καλονής, από όσο γνωρίζω και από όσο μπορώ να κρίνω, έχω κάποια χρόνια στην πλάτη μου, ήταν ένα σχολείο που έγινε ειδικά σαν αντίμετρο, να το πω, στην ίδρυση ενός νέου μουσικού σχολείου κτηριακά, εννοώ, μέσα στη Μυτιλήνη, έτσι όπως αξίζει αυτό το σχολείο.
Τι άλλο να πει κανείς. Λένε κάποιοι τώρα από τη διοίκηση της εκπαίδευσης ότι με αυτές τις διαμαρτυρίες του μουσικού σχολείου ότι δυσφημίζεται το μουσικό σχολείο. Εσείς τώρα που έχετε φύγει και ήσασταν και σε αυτές τις διαμαρτυρίες και σήμερα στηρίζετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τι λέτε για αυτή την άποψη? Δυσφημίζουν τα παιδιά με το τίμιο αγώνα τους και οι γονείς και οι καταγραφές ένα πάγιο αίτημα ενός τετάρτου αιώνα. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με τον άλλο, και δεν δυσφημίζονται αυτοί οι ίδιοι που επιλέγουν τέτοιες επιλογές. Τα πράγματα μιλάνε από μόνο τους. Τα συμβάντα είναι πένα από τους άλλους. Εγώ ευτυχώς, και το λέω αυτό και χαίρομαι, αγαπώ το μουσικό σχολείο, αγαπώ τα παιδιά, πάντα είμαι κοντά τους. Άλλωστε, 21 χρόνια δεν διαγράφουν τα παιδιά. Αλλά όμως άδειασε το κεφάλι μου, ξέρω, να το σχολείο. Ναι, ήταν δύσκολο το πάρει. Να δούμε λίγο. Είναι ο παλιός διευθυντής, δεν έχει. Θα θέλετε να μας πείτε κι εσείς ως εκπαιδευτικός που ζείτε καθημερινά. Κανένα παιδί ή κάποιος. Δεν θέλω άλλη πίκρα να βγάζω, δεν μπορώ. Εγώ έχω πολύ πίκρα, παιδιά, δεν θέλω να βγάζω. Θα έρθει η διευθυντρία. Καλό είναι να παίρνει. Να. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω με την πράγματα. Παιδιά, κάποιος από το 15 μελές θα κανονίσει να μας μιλήσει. Θέλετε. Μισό λεπτό. Ελάτε και όλοι μαζί. Λίγο, όχι κόντρα ήλιο, λίγο από εδώ να τη βάλουμε. Βασικά να έχει κόσμο λίγο, να έχει παιδιά. Ωραία. Για να φαίνεται. Μισό λεπτό να έρθει και ο συνάδελφος. Είσαι στο 15 μελές. Το όνομά σας. Και τι τάξη πάτε. Τρίτη γυμνασίου. Ωραία. Άρα ξέρετε καλά τα θέματα. Ωραία. Πώς είναι η καθημερινότητα? Μισή. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα? Μισό λεπτό να έρθει και συνάδελφος και έχουμε μαζευτεί δημοσιογράφοι σήμερα στην πλατεία Σαφούς. Ξεκινάμε. Ήχο έχει. Ξεκινάμε. Ωραία, πώς αποφασίσατε τη σημερινή διαμαρτυρία? Είχαμε μαζευτεί όλο το σχολείο την Παρασκευή. Είμαστε καθώς βγήκαμε σε ένα σπέρασμα με 15 μέλες του Πανεπιστημίου να καταγράψουμε μια επιστολή την οποία την έχουμε στείλει. Ένα γράμμα που στείλατε. Να εισακουστείτε. Και φυσικά τι λέτε στο τέλος σε αυτήν την εκπαίδευση? Ουσιαστικά αναφέρουμε το γεγονός που συνέβη το σχολείο και αναφέρουμε και όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στο σχολείο μας και τα αρνητικά που υπάρχουν και τι θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλω να μας πεις για αυτά. Αρχικά είναι η λίθος των αιθουσών και το τόσο μεγάλο σύνδεσμο. Δεν υπάρχουν για αιθουσίες των γυμνάσεων. Χρειαζόμαστε αιθουσίες συνόλων, αιθουσίες εκδηλώσεων. Χρειαζόμαστε αιθουσίες μόνωσης στις αιθουσίες γιατί υπάρχει διαρροή και αιθουσία σε όλο το κτίριο. Χρειαζόμαστε επίσης και είναι και τα παράθυρα του διότι δεν φωτίζεται αρκετά ο χώρος και είναι και το θέμα με το αμέτρητο που πρέπει να
Όταν πέσανε οι σοβάδες, πού βρισκόσασταν εσείς, πώς το μάθατε? Τι είχανε πέσει, είχαμε δει βεβαίως τις εικόνες, αλλά χάλασαν πράγματα. Ναι, πέσανε πάνω σε μουσικά όργανα, συγκεκριμένα στο πιάνο και στο πιάνο. Μάλιστα. Και τώρα... Ήταν πάρα πολύ κοντά να πέσει πάνω σε μαθητή. Ναι. Και είναι η τρίτη φορά, μας είπατε, που συνέβη σε ένα χρόνο, αλλά ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί ακόμα κάποιος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Αρτή Παζιάννου στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στην πλατεία Σαφού στη Μυτιλίνη, όπου σήμερα από τις 10.30 είχε προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρία, συγκέντρωση διαμαρτυρία των μαθητών και των μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου για το γεγονός ότι την Παρασκευή ήταν η τρίτη φορά που έπεσε το ταβάνι, έπεσαν οι σοβάδες στις μαθητικές τάξεις, σχολικές τάξεις. Την Δευτέρα, με απόφαση της Διεύθυνσης του Σχολείου, τα μαθήματα έγιναν πρώτη ηλικίου. Το όνομά σου? Βασιάνος Κωνσταντίνος. Οκ. Πόσες ανθρώπινες ζωές κοστίζει η αδιαφορία, σας ρωτάνε οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που ζητάνε πάρα πολλά χρόνια λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Παλιότερα συστηγάζονταν με το 5ο γυμνάσιο, όλα προβλήματα στη συγκατοίκηση εκεί. Άρον, λέει ο Σύλλογος Γονέων, έγινε η μετακόμιση του σχολείου σε εγκαταστάσεις του θηρίου του ΑΕΔ στην Παναγιούδα, αρκετά μακριά από πριν.
και λίγο έξω από την Μυτιλίνη. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν βρίσκονται στο κτίριο του ΟΕΔ στην Παναγιούδα, όπου εκεί, όπως μας λένε σήμερα και ο Σύλλογος Γονέων και οι ίδιοι μαθητές, είναι τρεις φορές που έχουν πέσει σοβάδες στην τάξη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο να συγκεντρώνεται για να ξεκινήσει η πορεία διαμαρτυρίας. Γεια σου! Εσύ παίζεις κιθάρα, για πες μας λίγο. Να παίζεις drums. Σήμερα τι θα παίξεις εδώ? Α, ωραία. Δεν θα ακούσουμε καθόλου δηλαδή drums ή κάτι? Τι πάνω? Το μουσικό σχολείο Μυτιλίνης διαμαρτύρεται που δεν έχει κτίριο. Να δούμε κι εμείς τι έχουμε εδώ. Α, είναι... Κάνε ένα ωραίο story, φίλοι μου. Ανάποδα πρέπει να κάνεις. Θες να γυρίσεις και λίγο από εδώ? Κράνος Φοράς, Μουσικό Σχολείο 2022. Απλά πράγματα. Τα λέει ξεκάθαρα. Φοράει Κράνος. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, ευχαριστούμε. Είμαστε από
οποία ήταν τουλάχιστον 5 τραγωδικά στα 10 συγγραφέα. Πάνω στα χρόνια το παιδί είναι τραγικό. Κάποιο επιτέλου πρέπει να πάρει και κάποιοι, να κάνει κάποιε ενέργειε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι για την κοινωνία μα γενικότερα. Είναι απαράδεκτο το κούμπι να ανεχόμαστε κάποιε τέτοιε καταστάσεις για τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά θλιβερό και παράδειγμα. Ναι, δυστυχώς υπήρχαν διάφορα έντατα και όπως σας είπε και προηγουμένως, δύο έντατα. Και ως προς τις προδιαγραφές του για να επιτελέσει το εκπαιδευτικό διευθυντικό οποίο φυσικά και δεν μπορεί να προσθέσει μέσα σε λήψεις που έχουν λήψεις βασικές για το σχολικό μήνυμα και λόγω της επιδημιότητας και της ασφάλειας των ανθρώπων και των παιδιών και των καθηγητών και όλων όσων εργάζονται μέσα για να μπορούμε να είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Σήμερα ζητάμε επιτέλους να εισακουστούμε και να γίνουμε αυτά που προβλέπουμε οι νόμοι της εργασίας, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, γιατί πολλές φορές έχουμε ακουστεί διάφορα ότι ζητάμε παραδοσιακά, είμαστε και λίγο γραφικοί γιατί όλο κάνουμε φασαρία. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτά που ορίζει ο νόμος και η πολιτεία για τα μουσικά σχολεία και για τα σχολεία εν γέννη. Δηλαδή οι διάδρομοι που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εκείνο το κτίριο δεν είναι διάδρομοι για μουσικά σχολεία, δεν είναι διάδρομοι για σχολεία γενικώς. Υπάρχει επικινδυνότητα, πρέπει κάποιος επιτέλους να καταλάβει τη σημαντικότητα και να κάνει αυτό που πρέπει από τη θέση που έχει και προέχει εσύ, δηλαδή ο καθένας από τους ανθρώπους που βρίσκεται και τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν είναι εκεί για τους άλλους. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Όταν είσαι πάθη για την ασφάλεια των παιδιών. Ασφαλώς και ασφαλώς και γι' αυτό προσπαθούμε και κάνουμε όλες αυτές τις συνέντευξεις και σας ξαναλέω. Πραγματικά προσπαθούμε για το καλό των παιδιών μας και των μελλοντικών παιδιών, έτσι, των μελλοντικών γενεών. Δεν είναι μόνο για δύο μήνες, τρεις μήνες, δύο χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Γίνεται γενικώς για όλα τα παιδιά τα οποία θέλουν να αρχίσουν στο μουσικό σχολείο και φυσικά και σε όλα τα σχολεία. Ευχαριστούμε. Το όνομά σας λίγο για την ιδιότητά σας. Λέγομαι Μαρίσα Τσακάκη, είμαι η πρόεδρος του Σχολείου Κονών και Κρήμων. Συγχαρητήρια. Θα έχουμε ξεκινήσουμε καθόλου από το λίγο. Ναι, τώρα ξεκινήσουμε και λέγουμε να βάζω από τη φύση που είναι συγχαρητήρια. Να μας έκανε δύο λεπτά. Thank you.
Πολύ καλός. Α, πώς σε λένε? Με λένε Στράτη Δεξιάρχη Ρουφανός. Και για πες, τι ρυθμό ήταν αυτός τώρα που έπαιξες? Αυτός ήταν ρυθμός που είχαμε παίξει παλιά με το δύο μου, το δύο Σκαλκώτας, όταν είχαμε κάνει το μαραθώνιο στην... Στην ένα χωριό και είχαμε πάει με το δύο μου και παίξαμε. Γενικά drums παίζεις? Ναι. Γενικά ναι, drums παίζω. Τι τάξη πας? Πάω πρώτη γυμνασία. Τι ωραία, θα συνεχίσεις? Σε drums ή και άλλα μουσικά όργανα? Έχω σκεφτεί πρώτα σε drums και μετά θα δούμε. Ωραία, συγχαρητήρια. Τώρα θα παίξετε εδώ πέρα στη διαμαρτυρία πηγαίνοντας? Θες να σου πάνε αδίλαση. Πανέβει αφού είχες ζητήσει. Σαν τη θάλασσα, σαν τη στεφράκη της. Πού είναι? Πού είναι? Πολύ ωραία σκηνή. Κάνε βρε κόλπο. Τα μωρά μου μάλλησε. Έλατε. Τι φαίνει η ζωή, ε. Πέκαρες. Γεια σου, Ερμίνο. Πάμε να παίξουμε λίγο. Α, βέβαια, εντάξει. Κι άλλο. Έλα. Πάμε. Τι ρυθμός είναι αυτός? Κάτσε μας πρωτάκια, τώρα ξεκινάμε. Α, πρωτάκια! Περίμενε. Πού θες να τα αφιερώσεις? Δεν έχει πει καθόλου. Όχι, είσαι ένα πανέτοιμο. Άγαμε, πάμε, δεν είναι σαφό. Αυτό είναι κάλλη. Ωραία. Φύγουμε, παιδιά.
Θα κάνουνε, έχουν και συμβεί. Μεγάλες τιμές. Θα ζήσουμε. Τι λέει εδώ το newsroom? Τίποτα. Ησυχία. 27 Νοεμβρίου 2022, το απόγευμα, στην αίθουσα Καραγιαννόπουλου. Θα έχουμε εκδήλωση για την επίσημη λειτουργία. Όχι, δεν είναι στιγμή. Ξεκινάνε να κουρδίζονται τα όργανα. Thank you.
Σας. Τι κάνετε, έχουμε εδώ, έλα, ελάτε. Να κάνουμε, να μας κάνετε μία δήλωση. Μισό λεπτό να φωνάξω για τους άλλους συναδέλφους. Ελάτε λίγο στη διευθύντρια. Η κυρία Φωτοπούλου. Λοιπόν. Να σας τραβήξουμε λίγο το βιολί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα σας. Τι περιμένετε σήμερα να γίνει? Είδαμε ειδικά τις συσσωμολογικές κοινότητες, η σχολική κοινότητα, τις πού σχολείο μου κοινήνες. Είναι από τα πρώτα ιδρυτικά.
αυτό που είχαν πει για τον, για τον παλιό καταβλισμό της Μόριας, ότι θα γίνει εκεί νέο μουσικό σχολείο Μυτιλίνης. Ευχαριστούμε. Το όνομά σας λίγο για την ιδιότητα. Τώρα το χάσαμε το βιολί. Τα μουσικά όργανα είναι κάπου μπροστά να ακούγονται. Και μη δε. Προς τα πού θα πάτε, ξέρετε. Κράνος εδώ.
έλεγε. Οι ορχείς δεν μας δεν πρόλαβαν να παίξουν ούτε εδώ. Μεγάλη τρύπα άνοιξε. Yeah.
ίδια ιστορία. Μόνο γύρω πρότιμα σε κάθε συναυλία. Μουσικό, μουσικό. Δεν είμαστε τα πρόνια κανένας. Μουσικό, μουσικό. Δεν είμαστε τα πρόνια κανένας. Θέλουμε μάθημα σε σωστές συνθήκες. Περιμένουμε από το σήμερα θα σας πει ο αρμόδιος του Δήμαρχος να υπογραφεί σύμβαση για το
πρώην δημόρια που εκεί θέλει να ομολογήσει από τη δημοτική αρχή με πίσω του σχολείου. Χαίρομαι που είστε γραμματέας και δεν θα μιλάτε και μας τα ξέρετε και όσα λέτε. Θέλουμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο που περιμένουμε πρόσκληση από τον Δήμαρχο. Ξέρω ήδη ο Δήμαρχος, ήδη ο Δήμαρχος την πρωί, Περιφερειακή Διευθύντρια κυρία Σαντάκη και το Μουσικό Σχολείο. Αυτό μπορώ να σα πω λοιπόν. Θα έρθετε η πρόσκληση να ξαναμιλήσουμε μαζί. Θέλω να μου αφήσετε να έρθετε να μου αφήσετε τα τηλέφωνά σα να σα αναγνωρίσουμε το ραντεβού. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Και σα περιμένει και ο Δήμαρχο στο άλλο Δημοτικό Σχολείο. Ότι αφουσιάζει από την Μυτιλίνη. Α, ναι, έτσι. Είπε σουτέζ, αλλά δεν κατάλαβα αν είναι... Παίξει εδώ. Να μας παίξεις. Έλα. Το Μπέλα Τσάου, το Μπέλα Τσάου. Έλα, κάνε ένα τέτοιο. Κάνε μας το ίδιο, το ίδιο. Το ξέρει. Το Μπέλα Τσάου. Όχι τα ξύλα. Το Μπέλα Τσάου. Το Μπέλα Τσάου. Το ίδιο, παιδιά. Το ίδιο. Θα ξέρω τα πτάρα τα έχουν τραβήξει. Να κάνει αλλαγή. Τι Τη διαμαρτυρία του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Τα δώσαμε ζωντανά από τον νησί Ανθίπας Γιάννου στο μικρόφωνο. Μια πολύ δυναμική μουσική διαμαρτυρία. Δυστυχώς ο Δήμαρχος Μυτιλίνης δεν ήταν εδώ για να παραλάβει τα αιτήματα και να ακούσει τα προβλήματα, γιατί όπως είπε και η πρόεδρος Συλλόγου Γονέων, είναι θέμα ασφάλειας. Και τους παρέπεμψε ο γραμματέας του Δήμου Μυτιλίνης στον αντιδήμαρχο, στο νέο δημαρχείο. Όμως παρόλα αυτά, αυτό που ακούγεται είναι ότι θα προταχθεί η λύση της ανέγερσης νέου κτηρίου για το Μουσικό Σχολείο στον παλιό καταβλισμό της Μόριας. Μάλιστα, είπε ο γραμματέας του Δήμου Μυτιλίνης ότι την Πέμπτη η νέα Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέτη Στρατάκη, θα έχει συνάντηση μαζί του για αυτό το θέμα. Συνεπώς, κάπου εδώ κλείνει η live μετάδοσή μας. Είστε καλά, να μας παρακολουθείτε στο nisi.gr. Ευχαριστούμε πολύ.